αν θέλεις να μας κάνει μια αποτίμηση αυτού του πρώτου στάδιο προετοιμασίας και αν αυτά που περίμενε πριν την προετοιμασία είναι πολύ περισσότερα από αυτά που είδε στο τέλος. If you could make a review of the first part of the pre-season and if you what you saw was more than what you expected for this period. We have in this moment 11 days of preparation and it was a good period. It's the beginning, but with a good period. The second aspect that we gained in these first 11 days, that we had the possibility to use all the players, to mix the team and to give like this for everybody minutes to play and to enjoy and to feel that are part of the group. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε 11 μέρες προετοιμασίας, 11 καλές μέρες προετοιμασίας μόνο όσον αφορά την διάρκεια, οπότε είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάποια πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι, και που μας χαροποιεί, είναι ότι μπόρεσαν όλοι οι παίχτες να πάρουν τα ίδια λεπτά συμμετοχής. Μπορέσαμε να αναμίξουμε τις ομάδες ώστε να το απολαύσουν κιόλας και να έχουν και μία επαφή σαν συμπαίκτες πρώτοι. Οπότε αυτά είναι τα συμπεράσματα τα πρώτα. The third aspect is that we have players, a lot of new players that they showed that they need time of understanding and it's normal. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι καινούργοι, είναι παίκτες οι οποίοι δείξανε ξεκάθαρα ότι χρειάζονται χρόνο για να κατανοήσουν κάποιες καταστάσεις. Of what how we train first of all and the second how we play and we go in the games. Να καταλάβουν πρώτα απ' όλα το πώς προπονούμαστε και από εκεί και πέρα το πώς πηγαίνουμε στα παιχνίδια. The fourth aspect is that everybody understands that only just with the work we can have success. Το τέταρτο κομμάτι είναι ότι καταλαβαίνουν οι πάντες ότι μόνο με τη δουλειά μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. And then we will have in front of us this second stage of preparation, 1 week before Basel game, and we want to be ready. This is our target, to be ready for the game against Basel. Και από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, το οποίο τελειώνει περίπου μία εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη Βασιλεία και είναι το κομμάτι στο οποίο θέλουμε να είμαστε πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τη Βασιλεία. Επί της ουσίας η ομάδα δεν πήρε βοήθεια σε αυτό το στάδιο που Χατσερίδη και Ζαμπά, εντάξει, υπήρχαν και τραυματισμοί των παιδιών. Υπάρχει στον κόσμο μια προσμονή, μια αγωνία, ένας προβληματισμός για τις μεταγραφές που δεν γίνονται. Ποιο είναι το σχολείο του με δεδομένο ότι έχει τελειώσει και ένα στάδιο προετοιμασίας και πάμε για το επόμενο. In any case, the team didn't take so much help from the transfers for different reasons from Chatzeridis and Giaba, and generally people are a little worried, are anxious about the fact that there is no such movement in the transfer period. What could they expect? But you know very well that for the players that are new, it's very hard to enter in our group. I had yesterday a talk with one player from last season, and exactly about this we are talking. It's not easy because we know exactly what to do, how to prepare, how to be all together. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι ότι δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη καινούριο να μπαίνει στο group μας. Χθες είχα μια συζήτηση με έναν παίκτη που ήταν και πέρσι στην ομάδα και αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Λόγω του γεγονότος πως οι παίκτες που ήταν πέρσι ξέρανε το πώς θα προπονηθούν, ξέρανε τι πρέπει να κάνουν, καταλάβαιναν πολύ πιο εύκολα κάποιες καταστάσεις. Don't think just about Chatzeridis or Giaba. Think about also the other that came back from loans, which players that are talented, but they need sometimes. And here I'm talking about Lambru, about Charis, about Kitsiou, about Pedro, then Mystakidis. Then for me are players that are new for our team. And as I said also before, we have a new team. Μην σκέφτεστε μόνο σαν καινούριους παίκτες που αναφέρουμε τον Χατζερίδη και τον Τζαμπά. Σκεφτείτε και άλλους παίκτες πιο νέους οι οποίοι βρίσκονταν σε άλλες ομάδες και επέστρεψαν τώρα. Και μιλάω εδώ πέρα για τον Λάμπρου, για τον Μιστακίδη, για τον Χαρίση, τον Κίτσιου. Είναι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν και να καταλάβουν αυτό που θέλουμε. Ουσιαστικά είμαστε, όπως έχω ξαναπεί, μια νέα ομάδα. Then think about that in this camp one of the players that played all the games was Baloyannis and played in a totally different position from which he was used. Σκεφτείτε και ότι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας αναγκαστήκαμε να παίξουμε με τον Baloyannis σε μια θέση με πάρα πολλά λεπτά, σε μια θέση την οποία δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. In this moment is nothing to be analyzed. There are just 11 days and don't expect that all these players in 11 days they will be ready to play. In our main group. Και είναι 11 μέρες μόνο προετοιμασίας και μην περιμένετε και οι ίδιοι αυτοί οι 11 παίκτες να είναι αυτοί που θα μπορέσουν να παίξουν 100% όσον αφορά το σύνολο του group μας. They left two players which were with a lot of experience and they were almost always in the games like Jalma and Robert Prio wasn't here. Then the line of attack was totally different. Then for us and for me as a coach, the most important that we had very good days of preparation and we continue forcing all the other new players to come, to adapt and to understand. Θυμηθείτε ότι έφυγαν και δύο παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έμπειροι, είχαν πλήρη επίγνωση του πλάνου μας, όπως ήταν ο Τζάλμα Κάμπος και ο Ρόμπερτ Μακ. Επίσης ο Πρίγκεβιτ δεν ήταν μαζί μας σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα είχαμε μια καινούργια γραμμή στην επίθεση και από εκεί και πέρα κρατάμε το γεγονός πως είχαμε 11 πάρα πολύ καλές μέρες προετοιμασίας και την ευκαιρία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καινούργιους παίκτες να προσαρμοστούν σε όλο μας το πλάνο. I forgot to mention Charisis that was in these games in the middle. And for him it's very difficult because really it is a perfect chemistry between Mauricio Canhas, Shakov, and he had to understand our way of playing. He came from Belgium in a country and from a team which played very direct, without too much organization, a lot of physique. And here we like to have the ball possession to build up from down. We forced a lot. This situation starting from a goalkeeper to have the confidence and the possibility to escape from pressing because not just Basel but in generally in Europe there are teams that press high and we have to have this good understanding and to be able to manage this kind of games. Δεν μίλησα και καθόλου πριν για τον Χαρίση, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πέσει σε εισαγωγικά πάνω σε μια πολύ καλή χημεία των Μαουρίσιο Κάνιας και Σακόφ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από ένα πρωτάθλημα του Βελγίου, το οποίο ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο βασίζεται σε περισσότερο στα φυσικά προσόντα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνηθίσει να παίζει με ένα πιο άμεσο παιχνίδι όπως έπαιζε η ομάδα του. Εμείς στον ΠΑΟΚ θέλουμε να ελέγχουμε τα παιχνίδια όχι μόνο για να διαχειριζόμαστε την πίεση, όχι μόνο εν ώψη της Βασιλείας, αλλά γενικότερα. Για τις μεταγραφές που περιμένει δεν μας είπε. You didn't talk about the transfers that you expect. Okay, this we know. It's obvious that we have two emergency positions. Είναι προφανές ότι υπάρχουν, ότι επήγουν κάποιες θέσεις. Then what more you want? Τι παραπάνω θέλετε? Foreigner and left back. Ένα αριστερό μπακ και ένας επιθετικός. Είναι οι θέσεις που επήγουν. Compulsory. And as fast as possible. Και όσο πιο συντομότερο δυνατόν. Because wasting time, then will be more time for adaptation. Ξοδεύοντας χρόνο, θα χάσουμε και τον χρόνο προσαρμογής τον οποίο χρειαζόμαστε. We have a very good team, very good main group. But if start to have a problem with one of these players, after could be a danger for us. For this reason, we need as fast as possible these two solutions. Έχουμε ένα πολύ καλό group, έχουμε πολύ καλές πρώτες επιλογές, αλλά αν συμβεί οτιδήποτε, δεν θα έχουμε κάποια λύση. Τα παιδιά αυτά που θα έρθουν, ο αριστερός μπάκ, ο επιθετικός, συν τον Ouarta που από ό,τι μαθαίνουμε ανεβαίνει, έτσι δεν είναι? Θα έχουν τον χρόνο να προλάβουν με τη Βασιλεία ή πλέον του για παραπόφαση ότι βασίζεται στους παίκτες που έχει στην Ολλανδία εδώ και θα πάει με αυτού. Εντάξει, ο Prigkebit στην μια άλλη περίπτωση μα την εξήγησε. Πώ το λύγει στο μυαλό, δηλαδή προλαβαίνουν τι μεταγραφέ συν τον Ouarta που είναι μεταγραφή και αυτό να μπουν στο πλάνο ή πλέον είναι τελεσίδικο ότι δεν προλαβαίνουν. Εκτό του Prigkebit. Transfer plus Ouarta that they are informed that he will come here, except from the part of Prigkebit that you already explained. Will be available in the game. Will be ready, not available. Will be ready in the game against Basel, but or we have to forget them and to think that this is the group that will go for Basel. We have our group clear. I don't know about Varda, the situation. He was out for 1 year. He was in this World Cup. He is now on holiday. Then it's hard for me to understand in this moment how Varda will be back, but in any case, also for him, it's important the time to adapt. Look, we have a very good team. We have very good team. We have very good group. We have a good group from last year. The only one thing that we need is this time until the first game. Για τον Ouarta είναι μια κατάσταση στην οποία έλειπε ένα χρόνο, βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη στιγμή είναι για διακοπές, οπότε δεν έχω κάποια παραπάνω πληροφόρηση για την κατάστασή του. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καλούς παίκτες, από εκεί και πέρα αυτό που χρειαζόμαστε παράλληλα είναι ο χρόνος για να προσαρμοστούν όλοι σε αυτό το πλάνο που έχουμε.